Μια σημαντική μέρα σήμερα για το Δήμο Χανίων και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων, καθώς προχωράμε σε μια νέα γενιά εξυπηρέτησης των δημοτών μας ηλεκτρονικά. Από την αρχή της ανάληψης των κατοικώντων μας, είχαμε θέσει ως στόχο την πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου Χανίων μέσα από ένα σύστημα υπηρεσιών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα βοηθούσαν την άμεση, γρήγορη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Ενδεικτικό να αναφέρουμε ότι από το 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2019 η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων εξυπηρετούσε μονάχα μία ηλεκτρονική υπηρεσία τους δημότες, αυτή της έκδοσης της δημοτικής ενημερότητας, ενώ για όλο αυτό το διάστημα των σχεδόν 10 και πελέον χρόνων είχαν γίνει συνολικά μονάχα 30 αιτήματα για αυτή την υπηρεσία στο τμήμα έκδοσης δημοτικής ενημερότητας της οικονομικής. Για το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021 είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το σύνολο των υπηρεσιών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων εξυπηρετείται ηλεκτρονικά, μιλάμε για πάνω από 20 αιτήματα. Μέχρι σήμερα τα δύο αυτά χρόνια έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 2.000 αιτήματα των δημοτών μας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης των δημοτών μας. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 25 υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο πολίτης βρίσκεται στο σπίτι του, υποβάλλει ένα μπαίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και βάζοντας πολύ απλά τους κωδικούς του TaxisNet που λόγω της κατάστασης πλέον είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο διότι κάνουν όλες τις συναλλαγές τους με τις πλατφόρμες που έχει φτιάξει το κεντρικό κράτος με τους κωδικούς αυτούς. Συνδέεται λοιπόν με τους κωδικούς του TaxisNet, υποβάλλει ένα αίτημα στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων, αιτήματα από δημοτική ενημερότητα, μη οφειλής TAP, βεβαιώσεις για διάφορα θέματα που άπτονται των οικονομικών του θεμάτων. Και το σημαντικό είναι ότι το αίτημά του αυτόματα πρωτοκολλείται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων. Ο πολίτης λαμβάνει ένα mail με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και στη συνέχεια το αίτημα, χωρίς να παρέμβει κανείς, χρεώνεται στην οικονομική υπηρεσία και επιλαμβάνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ο αρμόδιος υπάλληλος, ο οποίος καλείται να το διεκπαιρεώσει. Όταν το αίτημα λοιπόν αυτό διεκπαιρεωθεί, πάλι χωρίς καμία παρέμβαση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ο πολίτης ενημερώνεται μέσω του mail που έχει δηλώσει για το αποτέλεσμα και λαμβάνει την αίτηση το θέμα το οποίο έχει αιτηθεί. Μέσα από το site του Δήμου και στον banner ή υπηρεσίες να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η οικονομική υπηρεσία στους πολίτες. Συγκεκριμένα για τη νέα υπηρεσία που προστίθεται τώρα και αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές ή τις εύκολες ηλεκτρονικές πληρωμές, το EasyPay, ο πολίτης μπορεί είτε πληκτρολογώντας e-pay.chania.gr να μπει στο περιβάλλον του, στην πλατφόρμα του πληρωμών του Δήμου Χανίων, είτε μέσα από το site του Δήμου στο εικονίδιο e-pληρωμές, πατώντας το e-pληρωμές. Εδώ έχει δύο δυνατότητες, είτε να πληρώσει χωρίς πιστοποίηση, να πληρώσει δηλαδή τις κλήσεις, πρόστιμα κόπ, πληρωμή κλήσεων και μία δυνατότητα να ανοίξει λίγο η πλατφόρμα και μπορεί να επιλέξει, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε με την αναζήτηση και, της κλήσης και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, είτε να πληρώσει με κωδικό RF, είτε να σκανάρει από κάμερα και να του φέρει τα στοιχεία της κλήσης. Να τα δούμε, δεν ξέρω αν θέλουμε να τα δούμε ένα τρόπο, νομίζω όχι. Το επόμενο κομμάτι είναι η πληρωμή οφειλών, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κωδικοί TaxisNet, προκειμένου να μπει στη σελίδα που θα φαίνονται οι οφειλές του κάθε πολίτη, με το αφημί του φυσικά, και εκεί έχει τη δυνατότητα στην πρώτη σελίδα να δει το σύνολο των πληρωμών, ενώ αριστερά της σελίδας υπάρχουν οι κατηγορίες βεβαιωμένες οφειλές, οφειλές ερύθμισης, αβεβαιότητες οφειλές, άμεσες πληρωμές κλπ. Και είναι ανάλογα με ποια κατηγορία είναι οι οφειλές, σε ποιο στάδιο είναι οι οφειλές σου στο Δήμο Χανίων.
Εδώ να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτό εδώ, μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο για να πληρώσει, αλλά και για να ενημερωθεί για το τι οφειλές έχει στο Δήμο Χανίων. Και υπάρχει και η προοπτική ανάπτυξη σε αυτών των υπηρεσιών, θα τις πούμε στη συνέχεια. Να ξαναγυρίσω λίγο στις πληρωμές. Μπαίνοντας λοιπόν βεβαιωμένες οφειλές, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, ανοίγει μία σελίδα, φαίνονται, εδώ πέρα έχουμε ένα παράδειγμα από κάποιο πολίτη που φαίνονται τι οφειλές έχει, φαίνεται και το ποσό και η αιτιολογία, κλικάροντας αριστερά μπορεί να επιλέξει ποιες πληρωμές θέλει να πληρώσει. Δεν είναι υποχρεωτικό να τις επιλέξει όλες.